Την τελευταία του πνοή άφησε τα μεσάνυχτα, οφερόμενος ως δράστης της γυναικοκτονίας στο Πάνορμο, ο οποίος νοσηλευόταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο 49χρονος είχε αυτοπυροβοληθεί και μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, είχε βγει από τη ΜΕΘ και νοσηλευόταν στη γναθοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Δεν υπήρχε σπλαχνικό κρανίο. Το σημείο αυτό ήταν κατεστραμμένο. Στη σωρό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή, όπως προβλέπεται. Το άγριο έγκλημα έγινε στις 8 Αυγούστου, προκαλώντας σοκ στην Κρήτη. Η 47χρονη Σαβρούλα, μητέρα δύο παιδιών, δέχτηκε επισόπλατο πυροβολισμό μέσα στην επιχείρησή της, η οποία βρίσκεται απέναντι από την τουριστική επιχείρηση του 49χρονου. Με γρήγορες κινήσεις, ο δράστης κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, παίρνει από το πόρτ παγκάζ μία κυνηγετική καραμπίνα και μπαίνει στο κατάστημα της 47χρονης. Την σημαδεύει και την πυροβολεί δύο φορές πισόπλατα, ενώ στη συνέχεια βγαίνει από το κατάστημα, βάζει το όπλο στο πόρτ παγκάζ και εξαφανίζεται. Είναι σοκαρισμένη όλη η κοινωνία, νομίζω. Είναι τραγικό αυτό. Πραγματικά τραγικό. Στεναχωρηθήκαμε και για τους δύο. Και... Εσείς προφανώς ξέρετε, γιατί ακούω ότι ήταν πολύ καλά παιδιά, επιχειρηματίες εδώ στο Πάνορμο και οι δύο. Συνεργάτες, εργαζόμαστε, καλοί άνθρωποι. Καλά. Η τρέλα όταν επικρατήσει. Η γυναίκα σωριάζεται αιμόφυρτη, ενώ ένας ακόμη τουρίστας από την Αυστρία που βρισκόταν στο σημείο τραυματίζεται από τα σκάλια στο χέρι. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, η οποία όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πολύ καλά παιδιά, τώρα το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ήταν πολύ καλά παιδιά. Τι γινόταν όμως μεταξύ τους, κανείς δεν ξέρει. Η περίοδος αυτή είναι μια τρέλα παντού. Οπότε όλα είναι πιθανά και όλα είναι. Ανά πάσα στιγμή να γίνουν τα πάντα. Άνδρες των διοκτικών αρχών, γνωρίζοντας την ταυτότητα του δράστη, τον αναζήτησαν μέχρι που τον βρήκαν αιμόφυρτο σε κατάλημα της οικογένειας σε άλλο χωριό. Ο δράστης είχε ήδη στρέψει το ίδιο όπλο με το οποίο εκτέλεσε τη γυναίκα προς το πρόσωπό του, πατώντας σε σκανδάλι. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο με τον ίδιο να καταλήγει τα μεσάνυχτα.